Επιστρέφουμε στα αυτοδιοικητικά. Τρει ήταν, όπω είπαμε και στην έναρξη του δελτίου μα, οι συνδυασμοί που αποσύρθηκαν οι επικεφαλεί του και δεν κατέθεσαν υποψηφιότητα στα πρωτοδικεία. Ένας εξ αυτών και ο υποψήφιο Δήμαρχο Γιάννου Μανώλη Αναστασάκη, ο οποίο είναι μαζί μα απόψε στο δελτίο. Κύριε Αναστασάκη, καλησπέρα, καλώ ήρθατε. Και από μένα καλησπέρα, χρόνια πολλά στου. Σε μια ιδιαίτερη συγκυρία, με φόντο φυσικά τι εκλογέ, μια διαδικασία που για εσά ολοκληρώθηκε πριν καν ξεκινήσει, ενώ είχατε δώσει έναν αγώνα. Θέλετε να μα πείτε λίγο τι πήγε στραβά, Ήταν και αυτό που είχα χαρακτηριστικά υπογραμμίσει εδώ, την ημέρα της Πέμπτης που μας πέρασε. Στην στο εκπομπή studio. του Λευτέρη του συμβουλάκη. Την εκπομπή Ελεύθερο του σημεία. φίλου μα του Λευτέρη και χωριανού μα του Λευτέρη του συμβουλάκη. Mm -hmm μεταξύ των τεσσάρων υποψηφίων. Εγώ είπα ότι είμαι πανέτοιμο. Και όντω ήμουν πανέτοιμο. Και τώρα είμαι πανέτοιμο. Το ψηφοδέλτιο όμω το απέσυρα. Γιατί, Γιατί όπω εγώ περιέγραψα, έτυχα σε μία λέλαπα, σε ένα τσουνάμι εκβιασμών. Το οποίο ήταν πρωτόγνωρο για μένα. Ή αν θέλετε, γνώριζα ότι υπάρχουν κάποιε κακοηθέστατε θέσει σε ολόκληρο το Δήμο τη στο πλέγμα του Δήμου της Βιάνου, όλη τη Βιάννου, σε όλε τι στάδα των δημοτικών διαμερισμάτων, ναι, αλλά πριν 16 χρόνια, όταν πρώτο εγώ το Δήμο τη Βιάννου, είπα: Θα στρώσουν και θα είναι στρωμένε τι συνειδήσει. Ε, θα με αφήσουν να ηρεμήσουν. Επιτέλου. Και αυτό ο λόγο, όταν μέχρι την τελευταία στιγμή βλέπω να μπαίνουν στι συνειδήσει των συνδημοτών μα, των συμπολιτών μα, άνθρωποι οι οποίοι για μένα ονομάστηκαν στη συνείδησή μου και ανακατοσούρε κλπ., κλπ. απίβδησα. Έκανε σε ένα ψηφοδέλτιο την Παρασκευή, το Σαββάτο, την Κυριακή και κάποια στιγμή. Εγώ προσωπικά είπα στους συνεργάτες μου απόρρισα πώς εγώ βρήκα την δύναμη μέχρι τώρα για να αντιμετωπίσω αυτή τη λέλαπα. Και κάποια στιγμή πάλι ενώ έβρισκα και τις ρεζέρβες ερχόταν ο κάθε ένας και κάθε μία συνεργάτησά μου από τα χωριά και έφευγαν. Διέγραψέ με. Έχω εδώ μία λίστα που φαίνονται ακριβώς στο ψηφοδέλτιο και από τη λίστα διαγραμμένα τα άτομα. Να τα... Όλα τα άτομα είναι εδώ. Όλο μου Όλο μολυβιέ, Βγάλε με, βγάλε με. Δεν αντέχω. Τι δεν αντέχει, τι απειλέ. Τι θα μου κλείσουν το μαγαζί, το σούπερ μάρκετ. Τι δεν θα μου ξαναδώσουν νερά. Μα δεν κατάλαβα. Ναι, δεν με βάζουν νεροφύλακα. Ναι, βάλανε αυτό νεροφύλακα αντί τον άλλο. Αυτά με φέρανε ω εδώ και μην παρέχει να αναφωνώ μέσα μου και ενημερώσα του συνεργάτε. Παιδιά, εγώ αυτή τη βιάνω. Δεν την είχα οραματιστεί. Αλλιώτικα θέλω. Αλλιώτικα θέλω να τη χαρίσω στις επόμενες γενιές και δυστυχώς αυτή την ταυτότητα με την κακή ποιότητα των συνδημοτών τους τη χαρίζω και θα αποχωρήσω. Μα όλοι, Και δίνω λοιπόν στους συνεργάτες μου τη πρωτοβουλία να πράξουν ό,τι θέλουν. Και αυτό και έγινε. Αποσύρουμε το ψηφοδότητο. Πανέτοιμο! πανέτοιμο. Να δούμε λίγο την άλλη άποψη που ενδεχομένω να σκεφτεί κάποιο. Ναι, ναι. Γιατί μπορεί να θέλουν να πολεμήσουν, γιατί να θέλουν μάλλον να πολεμήσουν τον κύριο Αναστασάκη. Γιατί ο Αναστασάκη του χαλάει, χαλάει, τη σούπα, όπω είπα και προχθέ, και δεν θέλουν την πολυφωνία μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θέλουν μονόχνοτα να υπάρχει η συμπολίτευση, αν θέλετε, και μου χωρί τον δημοκρατικό πυλώνα που λέγεται αντιπολίτευση. Γιατί μπορούσε να μην αντιπολίτευση. Μπορούσε όμω να δημιουργηθούν και προποθέσει να του εξουθενώσω, να του πάω στο τέρμα μαζί με του υπόλοιπου συνεργάτε, να μην ξανασηκώσουν μάτι και, και, κεφάλι αυτού του είδου οι άνθρωποι που κάνουν τι παρεκτροπέ στο Δήμο Τσουβιάνου. Πάτε ότι ναι. θέλετε να δώσετε μια συνέντευξη τύπου για να μιλήσετε πιο αναλυτικά για όλα ε, ναι. αυτά τα οποία καταγγέλλετε. Ε, ναι, ναι, θα ε, ναι, 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 θα μιλήσετε δηλαδή συγκεκριμένα με ονόματα. Άμα θέλετε, με χαρακτηριστικέ επικεφαλίδε και ονόματα, αν θέλετε, που θα ξεφοβηθεί τότε γιατί τώρα γίνονται ταραχέ. Μπορεί να πέσουν και μουνίες. Μπορεί να, να γίνονται εξαγορασμοί συνειδήσεων. Αυτό το φοβάμαι πάρα πολύ.